θα ταξιδέψουμε μέσα από τις συνεντεύξεις μας και μέσα από ανθρώπους τους οποίους συναντάμε λοιπόν στην εκπομπή Κρήτη σήμερα και οι οποίοι μας ανοίγουν τους δικούς τους ορίζοντες από τον τόπο κατοικίες τους. Και τώρα θα πάμε στην Αίγυπτο. Θα πάμε στην Αίγυπτο για να πούμε καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Ρεκτσίνη. Είναι ο επικεφαλής των Ελληνόφωνων Ξεναγών Αιγύπτου και πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Καϊρού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Σπακιανάκη, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Ρεκτσίνη, γιατί η αλήθεια είναι ότι... Και δικιά μας χαρά και μάλιστα είσαστε μπροστά από ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο και μας κάνετε, λέγω πώς που αγαπάμε τα ταξίδια, μας κάνετε ένα ακόμη παραπάνω τώρα να θέλουμε να ταξιδέψουμε στην Αίγυπτο. Ένας προορισμός ιδιαίτερα δημοφιλής και για τους κριτικούς. Εννοείται, η Αίγυπτος ανέκαθεν και με την Κρήτη είχε σχέσεις και με την Ελλάδα γενικότερα. Είναι ένας τόπος ευλογημένος, μπορώ να πω. Mm-hmm. Το σημείο που αναφέρατε που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή είναι ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Καϊρού, που έχω την τιμή να είμαι και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου. Είναι ο πρώτος ναυτικός όμιλος ο οποίος ιδρύθηκε ποτέ στην Αίγυπτο, το 1930. 1930, με μεγάλη λοιπόν, μακρά παρουσία και φαντάζομαι και πλούσια σε ό,τι έχει να κάνει και με τον αριθμό των Ελλήνων, έτσι. Θα μας δώσετε και λίγο στοιχεία αριθμητικά. Η αλήθεια είναι ότι η Αίγυπτος είχε κάποτε την μεγαλύτερη ελληνική παροικία του κόσμου. Ήταν από τις πρώτες ξένες παροικίες που ιδρύθηκαν ποτέ στην Αίγυπτο. Ξεκίνησαν να έρχονται οι Έλληνες από το 1850 και είχαμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, φαντασίζω, δεκαετία του 50, τον καιρό που ο πληθυσμός της Αιγύπτου ήταν 19 εκατομμύρια, οι Έλληνες κοντεύανε, πλησιάζανε τους 500.000 Έλληνες. Ή μιλάμε για το 5% περίπου του πληθυσμού. Και είναι πολύ μεγάλο και σεβαστό ποσοστό και είχαν και πολύ δυνατή ύπαρξη γενικότερα στην Αίγυπτο. Σιγά-σιγά εννοείται ότι άρχισαν να μειώνονται τα νούμερα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δυστυχώς έχουμε μείνει πάρα πολύ λίγοι. Αριθμητικά μπορώ να πω ότι είμαστε περίπου το πολύ 3.000 Έλληνες στο κάρο και στην Αλέξη, σε όλη την Αίγυπτο. Το πολύ 3.000. Έχει μειωθεί σημαντικά όμως. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η μείωση? Διότι πάρα πολλοί μεγάλοι άνθρωποι αναπαύονται, πολλοί νέοι φεύγουν, πάνε στο εξωτερικό, σπουδάζουν στο εξωτερικό και ο καθένας ξεκινά την πορεία του πλέον στο εξωτερικό. Ίσως γιατί οι συνθήκες στην Αίγυπτο κάποτε δεν τους βόλευαν, τώρα είναι πολύ καλύτερες, οπότε πάρα πολλοί έρχονται expats, έρχονται Έλληνες πάρα πολλοί πλέον και δουλεύουν, εργάζονται στην Αίγυπτο είτε σε τοπικές είτε σε πολυεθνικές εταιρείες. Mm-hmm. Προσφέρεται η Αίγυπτος για τέτοιου είδους ευκαιρίες, δηλαδή εσείς γίνεστε αποδέκτης της πρόθεσης πολλών Ελλήνων να θέλουν να έρθουν? Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι πλέον η Αίγυπτος ανοίγει πάρα πολύ στον τομέα των επενδύσεων. Πάρα πολλοί και ντόπιοι και ξένοι επενδυτές κάνουν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και πάρα πολλοί ξένοι έρχονται και ζουν στην Αίγυπτο και δουλεύουν στην Αίγυπτο πλέον και από αυτούς είναι και πολλοί Έλληνες. Δηλαδή υπάρχουν και πολλές ελληνικές εταιρείες που έχουν ανοίξει στην Αίγυπτο. Πολλές ελληνικές εταιρείες. Άρα μιλάμε για οικονομική δραστηριότητα πολύ έντονη στην Αίγυπτο. Πολύ ανεπτυγμένη, πολύ έντονη και τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία πάρα πολύ κόσμος να έρθει να επενδύσει στην Αίγυπτο και όποιος δεν επενδύσει τώρα στην Αίγυπτο, μετά από 10 χρόνια δεν θα μπορεί. Τι είδους επενδύσεις προτιμούν περισσότερο οι Έλληνες? Στα real estate πάρα πολύ και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το construction γενικότερα. Ναι. Και σε τηλεπικοινωνίες πάρα πολύ και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την σύγχρονη τεχνολογία. Δηλαδή, home smart automation, holograms, όλα αυτά τώρα πλέον είναι πάρα πολύ προχωρημένα στην Αίγυπτο. Και γενικότερα και στο programming. Άρα ενδεχομένως και όσοι μας ακούνε τώρα και ίσως αναζητούν και τέτοιου είδους επενδυτικές ευκαιρίες, να ανοίξουν ένα παράθυρο προς την Αίγυπτο, να αναζητήσουν στοιχεία. Πάρα πολύ σας πληροφορώ και πάρα πολύ μέχρι και σεφ, ας πούμε, στα ξενοδοχεία είναι Έλληνες και πάρα πολλοί Έλληνες προπονητές έρχονται και προπονούν αιγυπτιακές ομάδες εδώ.
Οπότε, όχι, προχωράει πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω γενικότερα. Ξέρετε, εμείς εδώ στον τουρισμό και στην Κρήτη συγκεκριμένα έχουμε έλλειψη σε δυναμικό στην τουριστική βιομηχανία. Νιώθετε ότι έχει και η Αίγυπτος απορροφήσει ένα κομμάτι από αυτό, με την εμπειρία που μπορεί κάποιος να έχει από τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία της Κρήτης, να έχει ενισχύσει το βιογραφικό του και πλέον στην Αίγυπτο να αναζητά μια καλύτερη ευκαιρία και μισθολογικά και από θέμα συνθήκων. Επακούεται πως ναι, διότι τα ξενοδοχεία στην Αίγυπτο, λόγω του ότι η Αίγυπτος είναι τεράστια χώρα, έχει άπειρα ξενοδοχεία, έχει πολύ μεγάλες εκτάσεις. Τα ξενοδοχεία στην Αίγυπτο δεν συγκρίνονται με τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, είναι τεράστια κυριολεκτικά. Οπότε εννοείται ότι μισθολογικά θα είναι πολύ καλύτερα για κάποιον Έλληνα να έρθει να δουλέψει στην Αίγυπτο παρά στην Κρήτη, διότι εδώ θα παίρνει μισθό σαν ξένος. Δεν θα παίρνει το μισθό ενός ντόπιου. Οπότε εδώ οι ξένοι, αν έχουν και πολύ καλό CV, ένα βιογραφικό, εννοείται ότι θα έχουν πολύ καλύτερα χρήματα σε μισθοδοσία και παροχές και privileges. Είστε και επικεφαλής, λοιπόν, ξαναλέω, των ελληνόφωνων ξεναγών Αιγύπτου και θέλω να μου πείτε τι σας κάνει περισσότερη εντύπωση κάθε φορά που έρχεται κάποιο γκρουπ από την Ελλάδα. Αν υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό ενδεχομένως που σας κάνει εντύπωση. Κοιτάξτε, τώρα κοινό χαρακτηριστικό το κάθε γκρουπ είναι διαφορετικό, έχει διαφορετική... σε ένα γκρουπ έχετε κάθε επίπεδο ανθρώπου και μορφωτικού και βιωτικού και τα πάντα. Οπότε σχεδόν όλα τα γκρουπ είναι παρόμοια. Άλλοι άνθρωποι έρχονται επειδή ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την ιστορία. Άλλοι έρχονται διαβασμένοι αρκετά καλά για την ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου, η οποία είναι υπερβολικά πλούσια. Ναι. Άλλοι έρχονται απλά για να βγάζουν φωτογραφίες. Άλλοι έρχονται διότι είναι πλέον αφόρητα οι διακοπές στην Ελλάδα. Οπότε τους έρχεται μία ή άλλη ή μπορεί και λιγότερο να πάνε στο εξωτερικό ένα ταξίδι. Οπότε είναι πάρα πολλοί παράγοντες που προσελκύουν τους Έλληνες να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό και ιδιαίτερως στην Αίγυπτο, διότι είναι και πάρα πολύ κοντά. Μάλιστα. Και τι θα συμβουλεύατε εμάς που ενδεχομένως να έχουμε στη λίστα μας στην Αίγυπτο? Να έρθετε το συντομότερο δυνατό. Να έρθουμε το συντομότερο δυνατόν. Αυτό νομίζω ότι είναι και η καλύτερη συμβουλή που μπορεί να δώσει κάποιος σε κάποιον. Κάντο ταξίδι. Τώρα ανοίξαμε και 12 αίθουσες από το νέο Μουσείο του Καΐρου, όπως μάθατε βέβαια. Ναι, βλέπουμε και σχετικά πλάνα και το δείξαμε και στην εκπομπή. Ναι, ένα εκπληκτικό μουσείο. Είναι απίστευτα. Είναι από τα ωραιότερα, για να μην νομίζω ότι υπερβάλλω, είναι το ωραίτερο μουσείο που έχω δει στη ζωή μου. Έχω γυρίσει μουσεία και μουσεία σε όλο τον κόσμο. Λόγω επαγγέλματος. Οπότε το συγκεκριμένο μουσείο έχουν λάβει υπόψη παραμικρή λεπτομέρεια για οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Έχει μουσείο για παιδιά μικρά, έχει χώρους για όσους κινούνται με αναπηρικές καρέκλες, escalators, οι προθήκες τους είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένες. Το κάθε έκθεμα γράφει τη χρονολογία του και την ιστορία του κάθε εκθέματος. Είναι πάρα πολύ πλούσια φτιαγμένο, πολύ μεγάλο εννοείται, ατελείωτο. Είναι σε έκταση των 500 στρεμμάτων, είναι απίστευτα μεγάλο. Αλλά δεν έχουν γίνει επίσημα τα εγγένεια ακόμα. Ναι. Και ακόμα μένουν οι αίθουσες που θα έχουν τα κτερίσματα του βασιλιά Τουταγχαμών. Το παλιό μουσείο, το αρχαιολογικό μουσείο του Καΐρου, είχε 1.300 εκθέματα μόνο από τα εκθέματα του Τουταγχαμών. Εδώ σε αυτό το μουσείο θα τοποθετηθούν 5.300 εκθέματα από τα εκθέματα του Τουταγχαμών μόνο. Όταν αντιλαμβάνεστε, οι αίθουσες μόνο του Τουταγχαμών θα έχουν 5.300 εκθέματα. Εντυπωσιακό και μόνο να σκεφτεί κανείς το εύρος και το τι μπορεί να αντικρίσει. Ναι. Ένα μεγαλείο με όλες τις έννοιες της λέξης. Μάλιστα. Και το μουσείο και τα εκθέματα, το εννοείται. Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας, που μας δώσατε έτσι την ευκαιρία να ταξιδέψουμε ως την Αίγυπτο, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και ελπίζω να τα καταφέρουμε, να βρεθούμε κάποια στιγμή στην Αίγυπτο και να τα πούμε και από κοντά εκεί όμως, έτσι, όχι επί κριτικού εδάφους. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας ξαναγήσω στην Αίγυπτο και εσάς και όλη την εκπομπή και όλους τους κριτικούς, όλη την Κρήτη κυριολεκτικά.
Α, αυτό ήταν πρόκληση, δεν ήταν πρόσκληση. Πρέπει να την αποδεχτούμε την πρόκληση. Η Κρήτη είναι στην καρδιά μας. Η Κρήτη είναι ένα κομμάτι, μπορώ να πω, της Αιγύπτου. Είναι ένα κομμάτι, έχουμε πάρα πολλά κοινά με τους Κρητικούς εδώ στην Αίγυπτο. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια.